Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπαθε, ρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν εμπιστεύω με κανέναν. Δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Παρακαλώ. Είμαι ανατολική δράση 75. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Και θέλω κάποιο κλειδαρά να πούμε και να τη βγάλω. Ορίστε. Κλείστηκε η πεθερά μου μέσα στο σπίτι, να πούμε. Η πεθερά έμεινε μέσα. Και δεν χαίρεσε, ρε φιλαράκι. Μα είναι δυνατόν να θες τέτοια πράγματα? Έμεινε η πεθερά μέσα στο σπίτι και θες να τη βγάλεις και έξω? Χαζός είναι αυτός. Χάσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου του σπιτιού σας? Θέλετε να ασφαλίσετε το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Κανένα πρόβλημα. Πετκανίτσας Αθανασίου Στέργιος, Δελφόν 101 με Μάρκου Πότσαρη γωνία. Τηλέφωνο 231-085-2727. Διατίθεται χώρο στάθμευσης. Κατασκευή κλειδιών αυτοκινήτου Immobilizer γνήσια, με τηλεχειρισμό ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Διάγνωση εγκεφάλων αυτοκινήτου. Κλειδιά, κλειδαριές, λουκέτα, χρηματοκιβώτια παντός τύπου. Κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας τελευταίας τεχνολογίας. Τηλεκοντρόλ γαραζόπορτας. Μπαταρίες για τηλεκοντρόλ. Access control ηλεκτρομαγνητικές. Συστήματα Master. Από το 1965. Εμπειρία, ταχύα εξυπηρέτηση, αξιοπιστία. Δελφόν 101 με Μάρκου Μπότσαρη γωνία. 231-085-2727. Μεγάλες οθόνες, φθηνές κρέπες μεγάλες, καφεδάκι 1 ευρώ, περεβού δίπλα στην έξοδο και μετά ταξίδια, ερχόμαστε και βλέπουμε NBA. Εγώ NBA δεν βλέπω, μπορείτε να πάρετε εσείς κρεπάρες, ποτάρες και καλή παρέα. Έχει πολύ φάση το βράδυ και το βράδυ είναι βράδυ. CU, περεβού με τσάμι και γαμώ τα μαγαζιά. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr. Έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα, και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί, να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Εδώ είμαστε κι εμείς. Εδώ είμαστε. Κάτσε να βάλουμε το κινητό στο αθόρυβο και να πούμε τα αποτελέματα που λέει και ο Γρηγόρης Κόκκινος του Λαϊκού Δικαστηρίου. Σήμερα είχαμε ένα Λαϊκό Δικαστήριο σε τρία επίπεδα. Δικάζαμε τον Μαρινάκη και τους προπονητές του Ολυμπιακού. Ποιος φταίει από τους δύο για την κακή πορεία του Ολυμπιακού? Να ψηφίσουν κόσμος και μάλιστα το έκανα και προμόσια εγώ στην Αθήνα. Να πούμε πολύ. Μπήκαν πολλοί από Αθήνα. Καλό αυτό, γιατί είπαμε για Ολυμπιακό. Μετά είπαμε, αφού τα ρίξαμε στο Βρουτόταυρο, λέμε και στον Κοντό. Κοντό, είσαι κατά κάποιο τρόπο χαλίφη στη θέση του χαλίφη. Τον βγάλαν Βεζίρι. Τα πούμε τώρα όλα. Βγάλανε αντί για χαλίφι την παοξίδες, το βγάλανε Βεζίρι. Τι παοξίδες, ρε, αυτοί οι παοξίδες δεν πιάνονται σε τι πουθενά, ρε. Θα πρέπει να μάθουμε την ιεραρχία δηλαδή του Οθωμανικού συστήματος. Όπως πήγαινε Πασά, Σουλτάνο, Χαλίφι, Βεζίρι, κάπως έτσι. Πώς πηγαίνανε ρε, οι ιεραρχίες αυτές, δεν ξέρω ρε, να πάρει. Θα μπαριάζω από αυτά τι. Ο Βεζίρις με λέει είναι από κάτω από τον χαλίφι. Ναι. Από πάνω είναι ο Πασά. Έχανε κάτι χαλιφάτα, είχαν κάτι. Ναι. Και το άλλο είναι κατά πόσο είναι ένοχος ο Μίκης Θεοδωράκης που απαρνήθηκε την αριστερά. Και μίλησε
5 μέρες πριν το θάνατο, ένα μήνα, ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, αυτά δεν έχει τώρα. Εγώ μπορεί να πέρασω αύριο σε κανένα φορτηγό από κάτω και με ξαλαπατήσει. Και να ζήσει ο Θεοδωράκης άλλα 4 χρόνια. Και να τα κατοστήσει. Να λιώσουν τα κόκαλα τα δικά μου και να κάνω αυτά σου ηλίθιες, είπε ότι θα πεθάνει ο Θεοδωράκης και αυτός πέθανε πιο μπροστά. Δεν έχεις αυτά να κάνουμε ιστορίες, αλλά σε μια προχωρημένη ηλικία ο άνθρωπος. Είναι ένοχος για αυτό που είπε ότι η Χούντα της Αριστεράς. Κάτι τέτοιο δεν είπε, ρε Βασίλη. Βοήθαμε, ρε Βασίλη. Κίνικο σκούλικο γλυκό. Για πες μου να πούμε. Τι, τι είπε ο κόσμος, εμείς τι, ο καθένας μια άποψη. Το ερώτημα ποιο ήταν. Πες. Το ερώτημα ήταν αν είναι αθώος ή ένοχος σύμφωνα με την άποψη που σκιαγράφησε σχετικά με την ύπαρξη του ύπουλου και αριστερόστροφου φασισμού. Βέβαια ψηφίζαν και δεξί, μάλλον από ό,τι ξέρω εγώ. Μα όταν πάνε να ψηφίσουν, γιατί πρέπει να θα ψηφίσουν. Άμα ψηφίσουν μόνο δεξί ή μόνο αριστερή, δεν είναι αυτό το λέξη. Ο Κόντε 4 έφαγε. 4-0, 4-1. Ρε τον Κόντε. Από τον παλιό προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι στη Watford. Ναι. Τι λέρε. Τι μαθαίνει κανείς. Κομμουνιστής, λέει. Mm-hmm. Πρόδωσε ο Μίκης Θεοδωράκης στην αριστερά με τις δηλώσεις του και την παρουσία του στο συλλαλητήριο, το εθνικό συλλαλητήριο. Απάντηση. 75% αθώος, 25% ένοχος. Mm. Αθώος με πολύ μεγάλο ποσοστό ο Μίκης Θεοδωράκης. Ποιος είναι ο ένοχος για το χάλι του Ολυμπιακού, ο Μαρινάκης ή ο προπονητές του Ολυμπιακού? Ψηφίσανε και είπανε στο rapto.gr 95% ένοχος ο Μαρινάκης, 5% ένοχοι προπονητές. Το βρουτόταυρο το ρίξανε στην πυρά. Δεν είναι λογικό. Για να λαϊκίσεις, ξέρεις, πρέπει να έχεις ταλέντο. Δηλαδή βγαίνει ο Παπανδρέου στο Μακεδονία Παλάς, μιλάει εκεί και οι γυναίκες ήταν υγρές από τα αυτιά, ας πούμε, κατάλαβες. Έβγαινε ο Μητσοτάκης, ξύλινος λόγος, αυτό και τα λοιπά. Δεν. Πώς να σου το πω, ρε. Κοίταξε, αυτή την εποχή στη χώρα μας, ποιος έχει. Θέλει και μια εφράδια λόγου για να το κάνεις αυτό. Ναι. Το άλλο ερώτημα. Goal of sight, διαιτησίες και φιλικά, σε εισαγωγικά, ματσάκια με φιλικές ομάδες, είναι ο Ιβάν Σαββίδης Καλύφη στη θέση του Καλύφη? 51,7% είναι αθώος ο Ιβάν Σαββίδης. Και 48,3% είναι ένοχος. Εδώ να εξηγούμε ότι το αθώο σημαίνει ότι δεν είναι χαλήφης. Δεν είναι χαλήφης. Μετά είπανε, βέβαια, στην κουβέντα που κάναμε, είναι Βεζίρης, είναι, ξέρω εγώ, το κάνει λίγο, το κάνει λίγο, αλλά δεν πονάει, τσούζει. Αν θα είναι... μια ιδιαίτερη, έτσι, επιχειρηματολογία, θα έλεγα, ας πούμε, το όλο σκηνικό. Mm. Αμέσως μετά μπορείτε να δείτε την όμορφη εκπομπή, μαγνητοκοπημένη, που λέει και ο Γρηγόρης Κόκκινος, στο rapto.gr. Ο Βασίλης το κοινικό σκούλικο είναι εδώ. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Γεια σου, Βασίλη, με τίμησε με την παρουσία του Βασίλης. Α! Ήτανε, ας πούμε, στο... Εφικτό. 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 Ήταν εκεί πέρα η κοινικότητά του, η προότητά του, η μιγλικιότητά του, εκνευρίζει ακόμα και εμένα. δηλαδή, βρέθηκε άνθρωπος να εκνευρίσει εμένα. Για την κοινικότητα και την εμιλιχιότητα και την. Δεν ήταν είναι, δεν ήταν και ο Σαράντος εκεί, ο οποίος ήταν ντεφορμέ. Δεν πρόκειται να μιλήσω εγώ τώρα για εθνισμό. Ο Μαλάτος είναι σαν πρόθυνα πνευμονίας, να του στείλουμε τα περαστικά μας. Να κάτσουμε κάτι στο σπίτι, μην έχεις καμιά γκουχ γκαχ γκαχ γκουχ στα 61, σε χάσουμε σαν τον Αυλονίκη. Κοιτάξτε, από πνευμονία πέθανε, να ξέρεις, ναι. Εγώ μπροστά στον κύριο Μαλάντο και τον κύριο Σαράντο είμαι μια χρυσή εφεδρία, να υποθέσω. Όχι. Όχι. Είναι οπαδί, είναι. Εγώ κάνω κέφι το 40, έτσι όπως τα λέει. Έτσι, ο κάθε άνθρωπος. Είναι εθνισμός. Ναι. Αλλά αυτό που είπες πριν δεν ισχύει. Δεν νομίζω ότι καμιά φορά σε έχω εκνευρίσει. Με έχεις. Δεν είναι εκνευρίσει. Έχω την απορία, έτσι. Έχω απορρίσει. Νίκος από Γιάννητσα. Στη Watford μαζί με τον Σίλβα είναι και ο Αντώνης Λεμονάκης. Ο αναλυτής κατάσκοπος αγώνων που ήρθε, τον έφερε από το Διαγόρα Ρόδου. Στον ΠΑΟΚ δεν ήταν ο Λεμονάκης. Δερμιτζάκης. Μπράβο. Και έμεινε στον ΠΑΟΚ, μεγάλος αναλυτής αγώνων, κατάσκοπος, όχι πρόχειρο δουλειάς και τα λοιπά, με κάθε λεπτομέρεια. Δηλαδή μπορεί να μην έχει την αίσθηση αυτή που μπορεί να έχει ένας, ας πούμε, πάνω στην μπάλα. Εν ολίγης, για να μην το τραβάς, πήγε ουσιαστικά και κάνει δουλειά εκεί που πραγματικά παίζεται ποδόσφαιρο. Γιατί εδώ πέρα έχουμε μια βεζιρομαχία. Πώς το πες? Βεζιρομαχία. Σε εθνιστής, ρε. Μια βεζιρομαχία. Και δεν μπορούσε ο Πάγκο να τον κρατήσει. Μα γιατί να τον κρατήσει? Πήγε στον Ολυμπιακό. Εσύ, συγγνώμη, άμα ήσουν καλό. Τότε με λέει με ζωγοράκι. Συγγνώμη, είσαι καλό στη δουλειά σου. Είμαι. Λοιπόν. Και πες ότι είσαι σε ένα χώρο ο οποίο δεν σε εκφράζει. Ναι. Δηλαδή, εσένα για να σε διώξει κάποιο από ένα χώρο, μην γελιόμαστε, πρέπει να σου βάλει πόστα.
Αν ήσουν σε ένα χώρο που σου βάζουν πόστα και τα λοιπά στη δουλειά σου, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει όπως λειτουργήσει. Πόστα. Το ίδιο ισχύει και τα λοιπά και με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ναι. Αυτό που σπούδασε είναι ποδόσφαιρο. Ναι. Δεν είναι δημόσιες σχέσεις. Ναι. Δεν είναι φιλικές προσεγγίσεις. Ναι. Δεν είναι παίχτες οι οποίοι δημιουργούν ένα καλό κλίμα για να έχουμε μια καλή υποδοχή και μια καλή έξοδο. Ναι. Και πήγε στην Αγγλία όπου εκεί πέρα παίζεται ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι ότι και εκεί είναι όλα τέλεια. Όχι. Αλλά μη τι άλλο το προϊόν απέναντι στο αγοραστικό δυναμικό το οποίο απευθύνεται είναι ορθολογικό και καλά κάνει τη δουλειά του. Και μακάρι να συνεχίσει εκεί και να πάει σε τέτοια ποδοχλήματα. Ναι. Όπως λέμε, για έναν καλό γιατρό να πάει να δουλέψει κάπου που να αμείβεται, έτσι και έναν άνθρωπο που τον εκφράζει αυτό που κάνει, το σκοπός είναι να γίνει, να δουλεύει και που δουλεύει για το αντικείμενό του. Λοιπόν, τι έγινε, ρε φίλε, με τον Έρανο? Του πήρα τα μισά, φίλε. Του πήρα τα μισά. Μην με ξέρετε. Α, το κατάφερες. Ναι, του πήρα τα μισά. Μπράβο. Του πήρα τα μισά και δεν ξαναμιλάω. Του πήρα τα μισά. Κώστα, μια πορεία, τι έγινε και ο Γαύρος έχασε την ΕΠΟ αφού είναι το μεγαλύτερο μέγεθος, άρα επηρεάζει περισσότερο. Παιδιά, τα λεφτά είναι. Μεγαλύτερο μέγεθος, μικρότερο μέγεθος, το αναλύσαμε σήμερα στη Μαρμίτα. Το άφησε λίγο ο Πρωτόταυρος. Είχε την καβάντζα του Θεοδωρίδη. Πιστεύεις ότι. Πιστεύεις ότι ο Μαρινάκης πολλές φορές μπορεί να την πάτησε από την Περαιαίους ατμόσφαιρα? Να την πάτησε φέτος. Δηλαδή, τι εννοώ? Όταν το με λένε αυτοί. Το έχω πει πολλές φορές. Παλαμάκι ο Χριστός το. Όχι, αυτό, ναι. Αυτό είναι μια έκφραση η οποία εκφράζει, βγάζει ένα συντοπισμό. Λοιπόν, αλλά. Πάρα πολλές φορές είναι αυτό που λέμε ότι. Και το είχε χρησιμοποιήσει ο Νάσης. Πάρε μου όλα τα λεφτά, μην μου παίρνεις τους συμβούλους. Είπε ο Νάσης. Πάρε μου όλα τα λεφτά, μην παίρνεις τους συμβούλους. Ναι. Ναι. Γιατί ουσιαστικά, τι γίνεται, πολλές φορές οι άνθρωποι οι οποίοι εμπιστεύεσαι και τους έχεις γύρω σου μπορεί να σου δώσουν την εικόνα που πρέπει να σου δώσουν για να είναι ωφέλιμο αυτό που κάνουν δίπλα σου, αλλά μπορεί να σου μεταφέρουν και μια λάθος εικόνα. Και αν τους ακολουθείς απλά πιστά την πατάς. Ναι. Πολύ φοβάμαι ότι πολλές φορές ίσως ο Μαρινάκης μάλλον ίσως υπερτίμησε τη δυναμική της ομάδας του. Αν έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ σαν το δεύτερο της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό, θα γκάριζε για επιθετικό φάουλ. Όλοι παίρνουν σφυρίγματα φέτος. Σταμάτα να ασχολείσαι μόνο με το ΠΑΟΚ, λέει ο 348. Ναι. Ναι, όλοι, το ότι όλοι παίρνουν σφυρίγματα, μα ανέκαθεν όλοι παίρνουν σφυρίγματα. Όχι. Το θέμα είναι με ποιους παίρνεις και πώς θα παίρνεις. Ο Γιανακόπουλος έχει πλέον χάσει τα λογικά του και βάζει πάνω από την ομάδα την προσωπική του αυτοεπιβεβαίωση. Λέω 453. Και ποιο Γιανακόπουλο απευθύνεται? Νόμιζα πως μετά τα πούλμαν, λέει, δεν μπορούσε να κάνει κάτι πιο εγωιστικό, απολυταρχικοειδώς ηλίθιο, αλλά τα κατάφερε σήμερα. Κώστας Πάτρα, Παναθηναϊκός. Δεν το ξέρω. Αναφέρεται για κάτι το οποίο δεν έχω ακούσει. Κάναμε εκπομπή, δεν το ξέρουμε. Τι έγινε εκεί πέρα, βοηθήστε μας λίγο. Λέει. Είστε ανενημέρωτοι, λέει. Απολύθηκε από την Watford ο Σίλβα. Και από τις 21 Γενάρη ανέλαβε ο Χάβι Γκαρθία με θητεία σε Ολυμπιακό, Βόλου και Κέρκυρα. Έστω και να πέρασε παροδικά. Καλά, διαβδομάδα. Έστω και να πέρασε παροδικά για κάποιο διάστημα από εκεί πέρα, σημαίνει ότι έκανε τη δουλειά του και μπορεί κάποιο να είναι κάπου αλλού. Φυσικά. Αυτό δεν λέει για το λεμονάκι, λέει για τον. Ναι, μπορεί και να. Σίλβα, μπορεί ναι. Και αν έφυγε ο Σίλβα να πήρε μαζί του το λεμονάκι ή να παρέμεινε στην Γότφορντ. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αλλά δεν είναι και αυτό που κάνει και τη διαφορά. Έφυγε από την Ελλάδα γιατί το αντικείμενό του είναι ποδόσφαιρο και όχι. Ακριβώ. Πώ το πε. Βεζιρομαχίε. Βεζιρομαχίε. Λοιπόν, 9.55 και ενώ μήνυμα στο 54.340. Μιλήσαμε για το κλάμα του Μαρινάκη, είδαμε ότι ο κόσμος δεν το παίρνει στα σοβαρά. Είδα πάρα πολύ συνειδητοποιημένο το λαό του Ολυμπιακού, λέγοντας και πραγματικά κάνοντας κριτική στον μεγαλομέτωχο τους χωρίς να υπάρχουν αναθεματισμοί. Γιατί σου κάνει εντύπωση αυτό? Γιατί περίμενα ότι θα μπορούσε να τους πείσει ότι πραγματικά είναι ο ΠΑΟΚ Βεζίρης και... Λύσε μου μια απορία. Δεν τους έπεισε. Περίμενε. Δηλαδή λένε οι Ολυμπιακοί, άσε μας ρε Μαρινάκη τώρα. Άσε μας ρε Μαρινάκη. Και ακόμα και έτσι να είναι εσύ φταίς. Δηλαδή ακόμα ναι. Και να σου πήρε την ΕΠΟ ο Σαββίδης, εσύ φταίς. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό ο Ολυμπιακός? Ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού. Ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού έχει μάθει από τη δεκαετία του 50, του 60 να έχει ανθρώπους οι οποίοι είναι ισχυρές παρουσίες προσωπικότητες στο τιμόνι της ομάδας. Σωστό. Ο ΠΑΟΚ έπρεπε να περάσουν σχεδόν 100 χρόνια από την ίδρυσή του για να βρεθεί κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει τουλάχιστον την οικονομική δυνατότητα. Καφέ ελληνικό. Βραβέ, μπορείς, ξέρεις. Εξαιρετικό. Δεν μοιάζει με τον Αγγελόπουλο του σκηνοθέτη. Μέτριος μεγάλο. Τώρα βρει γάλα, τέτοια ώρα θα βρει γάλα. Θα βρει. Έχει μια γελάδα εδώ έξω. Ό,τι και να βρει, καλώς. Να είναι καλά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν. Που σου λέγα. Οπότε... Πέρασε 100 χρόνια. Πέρασαν 100 χρόνια. Εκεί. Ναι. Μέχρι να βρει κάποιο άνθρωπο. Στη οποίος... Θεσσαλονίκη. Ναι. Ναι. Ο οποίο να έχει τουλάχιστον την οικονομική δυνατότητα να ρίξει χρήματα για πάρα πολλά χρόνια
ήδη 4-5 χρόνια μέχρι να καταλάβει πώς παίζονται τρόνι, κάποια. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το δαγκώσανε. Και έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα πλέον που μπορεί να έχει μια θέση ισχύως. Ο μέσος οπαδός του Ολυμπιακού αυτό έχει μπει στο DNA του. Ο μέσος παοξής δεν έχει μπει στο DNA του να μπορέσει να διαχειριστεί προσωπικότητες με τόσο μεγάλη οικονομική δυνατότητα. Λες τώρα δηλαδή ότι δεν περνάει αυτό στον Ολυμπιακό, αλλά δεν περνάει και στον ΠΑΟΚ αυτό. Φυσικά. Δηλαδή, έχουμε δύο λαού οι οποίοι αυτό είναι κοινωνιολογικό, είναι. Ο μέσος. Για κάτω λίγο, Λιανάρε Βασίλη. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός χάσει το πρωτάθλημα, θα έχουμε κορνέδες. Όπως είχαμε και παλιότερα. Θα έχουμε. Λοιπόν, φυσικά. Θα έχουμε. Εδώ πέρα είχαμε ακόμα και σε άσχημα και σε άλλα γεγονότα. Αν ο μέσος ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή του πει, του θέσει το εξής δίλημα. Χάνεις το πρωτάθλημα και μένει ο Σαββίδης ή κινδυνεύεις να φύγει ο Σαββίδης και να πάει στο πρωτάθλημα. Τι θα του πει? Α, τώρα ξαναπέστο, δεν κατάλαβα. Το κατάλαβες? Δεν το κατάλαβα. Το κατάλαβες. Ο μέσος ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, και είναι απόλυτα λογικό, φοβάται να μην φύγει ο Σαββίδης. Ο μέσος Ολυμπιακός δεν φοβάται να μην φύγει ο Μαρινάκης, γιατί ξέρω ότι θα έρθει πάλι κάποιος Μαρινάκης. Έλα. Ναι. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί να έρθει άλλο Σαββίδης. Πολύ δύσκολο. Ιστορικά μέχρι στιγμής πήρε 100 χρόνια κατά. Άρα πρέπει εδώ να τον έχουν γούτσου γούτσου οι παοξίδες και όλοι. Όπως και τον έχουν. Και καλά κάνουν. Για τα δικά του συμφέροντα, ναι. Λοιπόν. 1,5 δευτερόλεπτο. Όχι, 1,5 λεπτό, ένα μικρό διάλειμμα. Να φέρω και τα χαρτιά μου από το στούντιο και τα λέμε με ανάλυση ποδοσφαιρική για κουμάκιδες. Θα βάλουμε και τον Αλέφαντο εκεί, ο οποίος έγινε ρομπίτσα σήμερα και μας παίξαν όλα τα μίντια. Το παίξαμε κι εμείς. Όχι, λέω τώρα θα φύγει από το στούντιο, θα θυμώσει με το καρατζαφέρι. Είναι τελικά... αυτό που λένε, ναι, πάντα, προσέχει να μην προτρέχει η γλώσσα της διανοίας. Έλα, πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Λε φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, Μεϊμάλης. Τέρμα το Μεϊμάλης. Τώρα μεγάλωσα και έγινε Μεϊμάρης. Και ο Μεϊμάρης μεγάλωσε. Κατέβηκε και στο κέντρο και έχει και action κάμερες και ρολόγια GPS για τρέξιμο και drones. Ραδιοεπικοινωνίες Μεϊμάρης, GPS, βυθόμετρα και πολλά καινούργια προϊόντα τώρα και στο κέντρο Ακελάκη 3. Στις ΙΚΕΣ Ελπίδος 34, τηλέφωνο 634-513 και στο www.meimaris.com. Μεϊμάρης. Εντάξει. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αγοράζουμε τα παλιά σας χρυσαφικά, τις λίρες, τα ασημένια κοσμήματα, ασημένια σκεύη, κουταλομαχαιροπύρουνα και επώνυμα ρολόγια. Φέρτε μας ό,τι έχετε, σε όποια κατάσταση κι αν είναι. Παλιά νομίσματα και χαρτονομίσματα, ελληνικά και ξένα. Χρυσούπολη, και θυμηθείτε, αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας άμεσα σε τιμή κοσμήματος. Χρυσούπολη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βίκτορος Ουγκό 14, γωνία με Φράγκον, Άνω Λαδάτικα, δεύτερος όροφος. Τηλέφωνο 2310-555-093. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Ραπτό, ψιλορόμπα σε κάνει ο Αντελίνιο και ακόμα είναι χειμώνας. Θα το δω εξτρέμ. Καλά τα πάει πίσω. Για το Βιερίνια. Ναι. Ανέβηκε. Βιολογικά. Φυσικά. Πάρα πολύ. Και γιατί να παίξει εξτρέμ αφού εκεί πέρα είναι ωφέλιμο από την ομάδα του. Από τον Αζεβέδο πολύ καλύτερα μπορεί να πάει. Ναι. Θα τον δούμε τελικά από τον Αζεβέδο. Δεν τον είδαμε. Τον είδαμε στον πάγκο. Έπαιξε και λίγο. Α. Τώρα σε τέτοιο μάτς τώρα δεν τον κρίνουμε και πολύ. Εντάξει. Αλλά έτσι όπως βλέπω το Βιερίνια αριστερό μπακ. Δεν τον βγάζω για να βάλω τον Αζεβεδέο. Εγώ επειδή δεν το είδα να σου πω τον αγώνα του ΠΑΟΚ, οπότε δεν έχω άποψη. Ναι. Τα στιγμιότυπα. Αυτό το λίγο που τον είδες από εκεί πέρα τον Αζεβέδο, πώς φάνηκε? Χίλιες φορές ο Βιερίνια. Μάλιστα. Δηλαδή έχει, λέει, τέχνη ο Αζεβέδο. Έχει ο Βιερίνια. Είναι full back. Τέχνη έχει και αυτός που μου κάνει τον καφέ. Φαίνεται εξαιρετικός είναι. Μπράβο. Ξέρει να κάνει καφέ, βέβαια. Μετά από εκεί κλείνει, λέει, και με το πόδι, λέει, και σουτάρει. Σουτάρει και ο Βιερίνια. Αυτό το κλείνει. Δεν και... μαρκάρει, λέει, πολύ καλά, αλλά είναι καλά επιθετικός. Αυτό είναι και ο Βιερίνια. Δηλαδή, εσείς πήγατε και πήρατε έναν Βιερίνια μαύρο, ο οποίος, να πούμε, είναι χειρότερος βιολογικά από τον Βιερίνια όταν ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Βιερίνια. Βασικά, ρε Κωστή, λύσε μου μερικά. Γιατί ο Βιερίνια για να γίνει αυτό που είναι σήμερα στον ΠΑΟΚ, πέρασαν Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, 6 μήνες.
Άμα να περιμένω 6 μήνες και τον Αζεβέδο για να γίνει όπως είναι ο Βιερίνια σήμερα, τι στο διάολο πήγατε και πήρατε αριστερό μπακ τέτοιου είδους, να πούμε. Δηλαδή, δεν με κάνει αίσθηση. Επίσης, είπα σήμερα στην τηλεόραση και συμφώνησε και ο Καρατζαφέρης με τον Νίκο ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ καλός σε όλες τις γραμμές, αλλά έχω μια αίσθηση στο εξάρι και στο οχτάρι. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω τον ΠΑΟΚ με τον Σαχόφ. Δεν μπορώ. Θα μου πεις, μπορεί να κάνει γκολ, 50 γκολ να κάνει. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Η αισθητική μου είναι τέτοια. Δεν μπορώ να τον βλέπω. Ο ΠΑΟΚ για μένα... Έχω δει Μαουρίτσιο, έχω δει Ελκαντουρί. Δεν. Πώς θα σου το πω, ρε παιδί μου, δεν μου κάνουν κλικ. Πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή. Αυτό που είπες, ότι δεν σου κάνουν κλικ. Δεν μου κάνουν. Το μόνο που βλέπω και είχα την αίσθησή μου αναφορικά με τον συγκεκριμένο προπονητή είναι το εξής, ότι ο ΠΑΟΚ μου βγάζει μια καλύτερη δουλειά κάπως στη φυσική κατάσταση που, που στην αρχή του πρωταθλήματος και με τους αγώνες με την αίσθηση ότι και στα πρώτα παιχνίδια γενικότερα δεν έδειχνε ότι είχε δουλειά στη φυσική του κατάσταση. Όχι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν, αυτό είναι. Θα του βγάλει αυτή την άνεση, αυτή τη δυναμική στη φυσική κατάσταση μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Γιατί φέτος, επειδή δεν έχουμε τα play-off, ουσιαστικά θα πρέπει για αυτή την ομάδα η οποία θα κάνει πρωταθλητισμό να βγάλει και τα λοιπά ουσιαστικά τα σκασμένα της μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Και το τραγικό. Ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα, ναι, και τα προηγούμενα χρόνια έδειχνε πάλι αυτό το ντεμαράζ, αυτή τη χρονική περίοδο συνήθως, που στο τέλος του πρωταθλήματος έπιανε και κάποια καλή θέση για να μπορέσει να μπει στα play-off. Αλλά φέτος που κυνηγάει και έχει το άγχος πρωταθλητισμού, δεν ξέρω αν θα μπορέσει τις επόμενες 10 αγωνιστικές που έχουν μείνει, λοιπόν, να είναι στα υψηλά επίπεδα με όλο το υπόλοιπο αγώνων το οποίο έχει να αποσμετρηθεί. Εσύ, ναι, πιστεύεις ότι είναι αυτή τη στιγμή στο πικ του φυσική του κατάσταση, είναι στην, στην κορυφή της, έχει κάνει την καμπή της, μπορεί να σταθεροποιηθεί έτσι? Το βάθος του πάγκου το οποίο έχει μπορεί να καλύψει και ένας από το θέμα. Νομίζω ότι είναι στο 90%. 90% προς τα πάνω, ή αρχίζει από το 90% και τα λοιπά. Έχει και να δώσει λίγο ακόμα μέσα στο Φλεβάρι και μετά θα είναι το πικ. Από ποιους παίχτες περιμένεις ουσιαστικά, ναι, να βελτιώσουν αυτή την κατάσταση? Δηλαδή από, τους παίχτες που δεν έχει εξάρια ο ΠΑΟΚ, που λες, ναι, και πάει ότι υπάρχει το θέμα, ναι, πιστεύεις ότι τα ενδυνάμει εξάρια που βάζεις σε αυτές τις θέσεις πειραματικά μπορούν αυτοί τουλάχιστον να βελτιώσουν, να καλύψουν παραπάνω χώρους μες στο γήπεδο? Κοίταξε. Και μιλάς και μεγάλο για ποδόσφαιρο. Ναι. Όχι. Γιατί όχι. Το κάνει ασού το Σάκοφ, έχουν τα τρεξίματα. Επίσης να πω ότι πιστεύω ότι ο Βιερίνια έχει φτάσει το 100% που μπορεί να φτάσει σε βιολογικό, ναι, επίπεδο. Βλέπω πτώση του μάτος, βιολογική, αφού μιλάμε για βιολογία. Σωστά. Μόνος παίκτης ο οποίος για μένα μου έχει κάνει αξιοπρόσεκτη εικόνα. Ανεβαίνει ο Μακ. Είναι, όχι. Διαχρονικά στο ποδάθλημα φέτος, αξιοπρόσεκτη εικόνα στη φωτή φυσική του κατάσταση μου έχει δώσει ο Βαρέλα. Ναι. Ο Βαρέλα έχασε 10 κιλά. Εκεί. Για να το κάνει αυτό. Ο άλλος, ο Κρέσπο, δεν ξέρω αν έχει αυτή τη δυναμική βελτίωση τώρα που μιλάμε για μπακ, αλλά για, για τους μέσους οι οποίοι. Όπως έχει πει και εσύ και ο Κάνη, και όλοι οι υπόλοιποι κτλ. Δεν ξέρω εκεί πέρα τι παίζει, γιατί γίνεται. Γι' αυτό ζητάω και τη δικιά σου γνώμη. Κάνει μεγάλη δουλειά ο Βιερίνια που ανεβαίνει με το Μάτος. Ωραία. Και κάνει πολύ μεγάλη δουλειά οι πλαϊνοί του ΠΑΟΚ που γυρίζουν πίσω. Και το χαμαλίκι που τραβάνε αυτοί οι τέσσερις των γραμμών. Ισορροπούν κατά πάρα πολύ μεγάλο βαθμό στο κομμάτι των δύο χαφ. Επίσης ο Πέλκας είναι συγκλονιστικός και στο σαν τρίτος χαφ. Δηλαδή ο Πέλκας μέχρι πέρσι, γιατί σε ένα φίλο μου κάπου είπε ότι αυτός ο Ραπτόπουλος είναι μπιφτέκας, λέει, μου το γύρισε, λέει, το μπιφτέκι. Φέτος λέμε, λέγανε, θα σου πω γιατί σου γύρισα το μπιφτέκι. Καταρχήν έμαθα ότι δουλεύεις μόνος. Κάθε επαγγελματίας που σέβεται το συμβόλαιό του, οφείλει να το κάνει. Ναι, οφείλει να το κάνει, δεν το κάνουν όλοι. Πρώτον. Δεύτερον, βελτίωσε τις αδυναμίες σου. Ξέρει αυτός ποιος είναι. Το σπουδαιότερο είναι ότι μπήκε στην διαδικασία να δεκαρίσει. Όχι όμως παλιωμοδίτικα. Δηλαδή το δεκάρι το παλιό με την τρίπλα, με το τακούνι κτλ. Όχι, την παίρνει, τη δίνει και φεύγει. Κωστή, το δεκάρι το παλιό είχε... Το πολύ καλό που κάνει και τον βοηθάνε πολύ σε αυτό οι πλαϊνοί και οι τέσσερις. Το ότι έρχονται κοντά, δεν πάνε μακριά. Δηλαδή αν δεις τους τέσσερις, αν δεις από πάνω από την... Ναι, κατά, αν το δεις τους τέσσερις, ναι, σουμπούτεο. Είναι αντί να είναι στα 35, στα 40 μέτρα, είναι στα 20. Δηλαδή, ο αριστερός εξτρέμ με τον αριστερό, με το δεξιό εξτρέμ. Ο αριστερός μπακ με τον δεξί μπακ δεν έχουν την απόσταση των 40 μέτρων, έχουν τον 20. Δεν αφήνουν χώρο που θα εκθέσει τον Μπέλκα. 100%. Και δίνουν δυνατότητα στον Μπέλκα να πάρει μεγαλύτερο χώρο από τον άξονα και μικρότερο χώρο
τον Πρίγιοβιτς. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ τις αδυναμίες που έχει στον αγωνιστικό χώρο τις καλύπτει εσωτερικά, δεν εκθέτει ποτέ κανένας κανέναν. Δηλαδή, ο Κρέσπο για μένα είναι ο χειρότερος center back που έχει αγοράσει ο ΠΑΟΚ. Εδώ θέλω μιλάμε για άποψη μεγάλο σου παλτό. Μπράβο. Ο Κρέσπο. Εδώ κι όμως βλέπεις ότι ο ΠΑΟΚ στην άμυνα, γενικά λες τι καλή άμυνα έχουν ο ΠΑΟΚ. Αν τον πάρεις τον Κρέσπο και τον πετάξεις στη θάλασσα, ούτε τον καβούρι δεν θα σε φέρει. Πολύ ωραία. Εδώ θέλω την άποψή σου πάνω σε αυτό που θα δούμε και πόσο βοήθησε πραγματικά και ουσιαστικά η δουλειά που κάνει ο Πέλκας. Εσύ που έχεις παίξει σε ομάδες, δεν μιλάω για τη δυναμική των ομάδων, αν σε έφεραν σαν παίχτη σε μια ομάδα έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν έχει δουλέψει και απαιτεί ο προπονητής σου να τρέξει και να καλύπτει χώρους για να μην φαίνονται τα προβλήματά του και να βγαίνει και όποια υπεραξία του. Ναι. Εσύ, σαν συμπαίκτης του Πέλκα, αυτή τη στιγμή, ναι, ναι, αν έβλεπες ότι ο συμπαίκτης σου αυτός έχει κάνει δουλειά και δουλεύει και μόνος του, δεν σε χτυπάει και στο φιλότιμο για να τρέξει παραπάνω στο γήπεδο και να τον καλύψει. Και όταν βλέπω τον Πέλκα να γυρίζει 40 μέτρα, να μαρκάρει και να γίνει και τρίτο χαφ. Από τα δύο χαφ να γίνει τρίτος, που ο Φορτούνης δεν το έχει κάνει 4 χρόνια ποτέ αυτό που κάνει ο Πέλκας. Ναι, γιατί αυτό ναι, ακριβώς. Ναι. Φαντάζει το Δεκέμβρη ο ΠΑΟΚ που έχει τα λεφτά να έφερε το Φορτούνη σε αυτή την κατάσταση την σωματική και τη βιολογική που είναι πεσμένη να παίξει τον ΠΑΟΚ. Ναι. Δεν θα είχαν γίνει. Δεν θα είχαν πέσει πουλιά στα αποδυτήρια. Όχι. Θα τον είχαν πιάσει τον κόλο, το Σαββίδι, όμως θα κάνει κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που μένει να κάνει ο Σαββίδης είναι παίρνοντας το πρωτάθλημα με φίλους και διαιτητές και ομάδα. Να πάρει παίκτη από τον Ολυμπιακό. Να πάρει παίκτη από τον Ολυμπιακό. Εκεί θα τον πηδήξει κανονικά. Εκεί θα καβλώσει. Συγγνώμη. Το παίρνω πίσω. Εκεί θα ενθουσιαστεί. Δεν εστερνίζω με την έκφραση. Την έκφραση μου. Δεν μου ξέφυγε. Δηλαδή, εκεί θα ενθουσιαστεί ο ΠΑΟΞΙΣ. Εκεί, όχι θα ενθουσιαστεί, εκεί θα πει, θα ακούσει το όνομά του Σαββίδη στο γήπεδο κτλ. Δηλαδή ο ΠΑΟΞΙΣ δεν ναι, θέλει το πρωτάθλημα για να ακούσει τον ύμνο του Champions League στην Τούμπα. Πόσο τον ενδιαφέρει το Champions League στην Τούμπα με τη λαϊκή αγορά που πουλάνε σαρδέλες και ντομάτες θα πούμε κάθε Τετάρτη εκεί πέρα. Ραπτόπουλε, είμαι ασφαλίτης από την Αθήνα. Σχολίασε λίγο τον περισσότερο κόσμο που μαζεύτηκε ποτέ στην Τεμπέλικη Ελλάδα. Λέει ο ασφαλίτης. Εσύ δεν πρέπει να μιλάς έσυλο Τσίπρας εκεί για να μας πεις ότι ήμασταν 90.000 και όχι 500. Ασφαλίτη μου. Για ποιο λόγο, γιατί ζητάει να σχολιάσουμε τον κόσμο. Τι να σχολιάσουμε τον κόσμο. Τι όφελο έχει να σχολιάσει τον κόσμο σε αυτή τη φάση. Μαζεύτηκε κόσμο και στη Θεσσαλονίκη, μαζεύτηκε ακόμη και στην Αθήνα. Ναι. Και συγκριτικά με τον κόσμο που μαζεύτηκε στη Θεσσαλονίκη, αλλά με το γεγονό ότι η Αθήνα είναι και πέντε φορέ ο κόη. Εγώ από τη στιγμή που ο Τσίπρας πήγε το μισθό 300 ευρώ, τα βρήκε με του παπάδε του Αμερικάνου, τα βρήκε ξέρω εγώ με την εξουσία του Εβραίου, του Μασόρου και καλά έκανε. Και ο Μίκης ο Θεοδωράκης που τα βρήκε να πούμε με τη δεξιά και είπε για αριστερό φασισμό, εγώ πλέον να μου πει κάποιος ότι... Δεν πιστεύω ότι... Ότι αν πει είμαι κομμουνιστής θα πω τι είναι αυτό το πράγμα. Συγγνώμη, δεν είπες ότι τα βρήκε. Πιστεύεις ότι δεν περιέγραψε κάτι από το κεφάλι του που δεν ισχύει. Ο Μίκης απλά έδωσε τόνο σε κάτι που δεν ισχύει. Ναι, υπάρχει αριστερός ο φασισμός. Το ότι το είπε ο Μίκης έχει αριστερός μεγάλη... Αριστερός φασισμός τι είναι, φασίστες αυτοί που πετάξαν μπογιά στο σπίτι του, ας πούμε. Κωστή, το ξύλο, όταν το τρως είτε από δεξίο είτε από αριστερό ξύλο είναι. Ναι. Άρα... Από την ο Μπασκίνας, ο χωροφύλακας δεν είναι πια τη δεξιά, είναι τη αριστερά. Συγγνώμη. Ο Μπασκίνας. Τι λέτε. Συγγνώμη, το λεγόμενο πολιτικό χαρτί πολιτικών φωνημάτων που υπήρχε τη δεκαετία του 50 και του 60 που δεν το ζήσαμε. Εγώ προσωπικά δεν το ζήσα για να το δω. Τώρα στην Ελλάδα δεν θέλει και τα λοιπά. Κανένα χαρτί αριστερών φωνημάτων για να πα κάτι. Θέλω. Έτσι είναι. Για να μπω στην ΕΤΡΙΑ πρέπει να είμαι αριστερό. Πρέπει να έχω χαρτί αριστερών φρονημάτων. Δεν πάνε να έχω 70% αγροματικότητα και 200% ο κόκκινο με το ραγκάτσι. Αν δεν είμαστε κομμουνιστέ. Και αυτό το ναι, φύλλο αριστερό φρονημάτων και τα λοιπά, χαρτί δεν ίσχυε για τη δεκαετία του 80. Σωστό. Σωστό. Άρα τι να σχολιάσουμε τον κόσμο. Ναι, βέβαια και επιχούντε δεν διορίζαν του κομμουνιστέ. Δεν είπαμε. Ναι, εγώ σου είπα ότι δεκαετία 50 και 60 και τα λοιπά και το αντίστοιχο. Δηλαδή εδώ πέρα σκεγραφούμε μια πολιτική ισορροπία η οποία έχει να κάνει το, να σου βγάλω το μάτι που δεν πρόλαβα να βγάλω. Ναι. Έχω εξεταστική, λέει ο Αριανός από την Αθήνα, και πάω τρένο. Δικηγορίστηκες Magic Life και άλλα πολλά. Πες στους παοξίδες, λέει ότι το πρωτάθλημα δεν τους το παίρνει ο Κοντός, λέει, αλλά ο Σοκράτης. Τι σκουλίκησες, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι ψαγμένο το μήνυμα του Θόδωρου από την Αθήνα. Εντάξει, όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Νίκος από Γιάννητσά που παρακολουθεί τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ, τον αγαπάει πολύ, πάει και τις προπονήσεις και αγαπάει πάρα πολύ και τους παίκτες. Είναι δηλαδή... Και ο Νίκος την Παρασκευή που κάνετε μαζί εκπομπή έτσι μου θύμισε κάτι πύριους λόγους οι οποίοι βγαίνανε επί μπούζα. Δηλαδή χρησιμοποίησε κάτι έτσι πολύ ωραίες δυναμικές εκφράσεις την Παρασκευή που μας πέρασε. Ναι. Να είναι καλά όποια είναι. Ο Βιερίνια ποτέ δεν είχε θέμα φυσικής κατάστασης. Είχε ένα τραυματισμό που τον είχε αποκληρονομήσει από Γερμανία και τον ταλαιπωρούσε αφόρητα. Με πόνο στο πόδι μπορώ να πω αφόρητους. Τώρα ο Λουτσέσκου λέει θέλει να τον ανεβάσει πιο ψηλά γιατί περιμένει τα πούλμαν που έρχονται και μαζί με τον Μπέλκα να κάνει τις μπούκες.
Μάλιστα. Ναι. Αυτό που ζητάει ο προπονητής, οφείλουν τα εργαλεία του να το δώσουν. Βεβαίως. Θέλει όμως και ένα γρήγορο χαφ, αν ανεβαίνει ψηλά ο Βιερίνια και τη δει, ας πούμε, όπως ο Μαρσέλο, και χώνεται, ας πούμε, και ο Πέλκας. Πάει και ο μπακ, πάει και ο εξτρέμ, είναι και ο φορ. Θέλει δηλαδή ένα χαφ οπωσδήποτε. Συγγνώμη. Πάρα πολύ γρήγορο. Αυτό που αποτύπωσε ο Νίκος. Για τα πούλμαν, αυτό που αποτύπωσε ο Νίκος για τα πούλμαν. Έχοντας το υπόλοιπο πρόγραμμα των αγώνων του ΠΑΟ και έχοντας την εικόνα του τι έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα, ποιες ομάδες στις οποίες έχει τις επόμενες 9-10 αγωνιστικές ο ΠΑΟΚ μπορεί να του βάλουν πούλμαν? Πούλμαν μπορεί να του βάλει ο Χιμένεθ στην Τούμπα. Αλλά μπορεί να μην τον βολεύει το Χιμένεθ να βάλει πούλμαν και πρέπει να παράξει. Αυτό είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή η στρατηγική του μάτς. Ένα είναι αυτό. Η άλλη ομάδα, που δύο ομάδες μπορεί να το βάλουν πούλμαν, η μία είναι η Λαμία του Μελισανίδη και η άλλη είναι η Λάρισα του Μαρινάκη. Η ΑΕΚ του Χιμένεθ. Ναι. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ κινδυνεύει. Και δεν το λέω έτσι για να τους τσιγκλίσω. Δεν έχει να κάνει με τσιγκλίσω. Από τη Λαμία και τη Λάρισα. Πιο πολύ από ό,τι από τον Ολυμπιακό και από την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ που είδαμε χθες. Ναι. Γιατί αν πάρει τη Λαμία και τη Λάρισα, μπορεί με την Ολυμπιακό και με την ΑΕΚ να τον βολεύει τον ΠΑΟΚ το Χ και να δώσει χώρο ο Λουτσέσκου και να φύγει στην κόντρα και να έχουμε και 3-0. Καμιά ομάδα, δηλαδή, ομάδα η οποία πηγαίνει για πρωτάθλημα στην έδρα της δεν πάει εκεί. Αν είμαι εγώ 4 βαθμούς μπροστά από ΑΕΚ και Ολυμπιακό και τους έχω στην έδρα μου και τους δύο και με δύο Χ βγαίνω πρωταθλητής, γιατί να μην το πάω για Χ? Θα το πας για Χ αν έχεις προηγηθεί 1-0 και δεν σου βγαίνει το μάτς. Ναι. Αλλά άμα για παράδειγμα προηγηθεί αντίπαλη ομάδα από εκεί πέρα, πάλι θα μείνεις για Χ. Θα το πας υπό προϋποθέσεις. Αλλά άμα ξεκινήσεις για Χ, το κάνεις πολύ καλά. Τι σημαίνει ξεκινάω για Χ? Σημαίνει έχω, την πολυτέλεια του μεγάλου χώρου. Ναι. Και επειδή έχω γρήγορους παίκτες. Βλέπε Μάτος, βλέπε Βιερίνια, βλέπε Πέλκα, βλέπε Λιμιό, βλέπε Μακ που πέπε Σοκόλο στο Τζάλμα. Έχω γρήγορους παίκτες. Εσύ βλέποντας την ΑΕΚ χθες, ναι, η ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, σε τράκους, σε ένα δυνατό μάτς, σε ένα ντέρμπι, ποιο εισπερτερεί? Η ΑΕΚ. Γι' αυτό δεν πας για Χ. Και σαν προπονητής μετράει η ΑΕΚ πιο πολύ. 100% πιο πολύ. Γιατί στο 0-0, σε ένα κόλλα και τα λοιπά στο 89, θα φοβάσαι μη γίνει το 0-1. Ναι. Ενώ με το 1-0, άμα κερδίζεις, δεν σε χαλάει το χέρι, με γίνει 1-1. Σωστό. Σωστό. 9-55 και ενώ μήνυμα. 54-3-40. Άρα λοιπόν, Βεζίρι τον βγάλανε λίγο τον. Καταδίκασαν το Μαρινάκι. Το Μαρινάκι λογικό. Και αφού σαν παρουσιφή οι δεξιοί που ψήφισαν στο ραυτό.gr, το Μίκη Θεοδωράκη. Κάτσε ρε, πώς έκρισε λοιπόν λοιπόν αυτοί που τον ψήφισαν την δεξί? Δεν μπορεί να τον βγάλουν 75% όλοι οι αριστεροί αθώο το Μίκη. Συγγνώμη, είσαι εσύ ένας αριστερός ο οποίος δεν σε εκφράζει η πολιτική του Τσίπρα. Και θέλεις με αυτόν τον τρόπο να δείξεις την αντιπάθειά σου απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος καπηλεύτηκε τα ιδεώδη σου. Ναι. Δεν θα θωώσεις το Θεοδωράκη με αυτό το οποίο είπε? Χοντρό αυτό που λες τώρα. Πες το πάλι στον κόσμο. Τι να πω πάλι στον κόσμο? Η αλήθεια είναι. Ποια αλήθεια είναι? Είσαι εσύ ένας αριστερός που έχεις ψηφίσει τον Τσίπρα και την πρώτη φορά και τη δεύτερη φορά γιατί πίστευες ότι θα κάνει τις εξαγγελίες του πράξη. Δεν τις έκανε. Λοιπόν. Και βλέπεις ότι λειτουργεί όπως λειτουργεί. Για ποιο λόγο στο απάντησε ο αριστερός ετοιμάσου να μην απαντήσει με τον ψυχισμό του αριστερού και να συμφωνεί με αυτό που είπε ο Μίκης? Ο Μίκης δηλαδή είπε κάτι το οποίο είναι ψέματα? Ραπτό το έθνος του Σαββίδη κάθε μέρα κάνει πόλεμο στο συλλαλητήριο. Σήμερα έβγαλαν το Μίκη, λέει, εθνικιστή. Κατά τα άλλα, πατριώτης ο Ιβάν. Πολύ σωστό το μήνυμα αυτό. Ποιο Μίκη, το γιο του ή τον άλλο? Το Θεοδωράκη. Με μπέρδεψες με το Μίκη. Με μπέρδεψες με το Μίκη. Λοιπόν, θέλω να ανοίξω γραμμές. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι. Δεν νομίζω να αφήσαμε κάτι. Τι, έχουμε κάποιο άλλο σχολιάσουμε γενικότερα? Έχει τίποτα? Φωνάζαν οι Αριανοί για τη διαιτησία, είδα εγώ τα στιγμιότυπα. Α, για το Άρη Σπάρτη λες? Για το Άρη Σπάρτη είδα τα στιγμιότυπα. Κοίταξε να δεις. Κοίταξε, δεν μου κάνει εντύπωση. Ένα πέναλτι μπορούσα να το δώσει στον Άρη, στο σήκωσε το ποδάρι ο στόπερ να μου πάνω. Ο Άρης για μένα στο κοπεί ακόμα. Έχει πάρα πολύ δρόμο και έχει μαλλιάσει γλώσσα μόνο. Στη Βέρεια ανάποδη διαιτησία. Λοιπόν. Στην πρόεδρο στην ΕΠΟ είναι Αριανός. Φίλος με τον Σαββίδη. Ο Σαββίδης δεν θέλει τον Άρη. Στον Άρη, πώς το έλεγαν αυτό τον. Ποιον? Τον παλιό σου πέρα που έλεγα το μεσημέρι. Πώς τον είπε, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ελευθερούδη. Βρήκε τον Ελευθερούδη. Ποιος είναι αυτό, βασικά τι δεν. Σούπερ 3, φίλος του Σαουρίδη. Ενδεχμένος με κόντιδες και ιστορίες, το πήραν στη Βέρεια. Μεταξίας, μετά. Το γνώρισε και ο Καρυπίδη στη Βέρεια, τον έφερε πάλι πίσω να πούμε.
Τον έφερε τιμή σαν Νίκεν. Έφερε τον Τον Πάπα αυτό εκεί, τον Τον Πάπα. Τον... Ένα Παπαδόπουλο. Είναι ο Τον Πάπα. Ένα με κάτι ανοιγμένα που κάνει. Ο Τζον Κρίστιαν. Μάλιστα, κατάλαβα. Δεν έχω δύο, ναι. Δεν έχω δύο, δεν έχω δύο. Δεν έχω δύο. Σουπεράδε γαβγίζουν να πούμε. Σου λέει κάτσε εδώ πέρα, εμείς θέμε να... Για τον Άριστο... το παρελθόν να πούμε να για το τον Άριστο ναι. Έχω πει, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, μετράει 2, 31, το... 2-31-0 από 90-90-90, 98-80-90, σκίστε το Μίκη αριστερή γιατί δεξί τον βγάλαν αθώ, λέγε. Αυτό που λέγα για τον Άρη και να, τον... να κλείσω το κεφάλαιο του Άρη, ότι για μένα έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου στο εξής ότι... Ότι... Μετράει πρωτίστως το θέμα της καθάρισης και το θέμα της αδειοδότησης. Α, ναι. Τον Πάπα. Όποιος αποδειχθεί ότι είναι ικανός να διαχειριστεί το καράβι, ας ναι. Αποδείξει ότι είναι ικανός. Όλα είναι θέμα μιας διοικητικής τραπέζης. Δεν σε νοιάζει εσένα ο Τον Πάπα ότι ήταν σούπερος. Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, αυτό που λέγεται λοιπά είναι μια δικιά σου εικασία. Δεν είναι εικασία, πληροφορία. Αν δεν είναι εικασία και είναι πληροφορία, φυσικά εγώ στο κοπί και δεν θα αλλάξω την άποψή μου. Όχι, για μένα θέλω και τα λοιπά. Ο Άρης να απογαλακτιστεί εντελώς από όλη αυτή την κατάσταση. Και αν βάλει 2 εκατομμύρια τον Πάπα από τον παλιό σου πέρα, εκεί πέρα τι γίνεται. Με 2 εκατομμύρια δεν σώζεται η κατάσταση. Α, δεν σώζεται η κατάσταση. Πάμε 4 έχω στην γραμμή, άλλου 2 περιμένω που λέει ο Κόκκινος. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Καλημέρα. Μάλιστα, καλημέρα. Δεν ακούω τίποτα. Καλημέρα, εγώ είμαι. Ναι, εσείς, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, δεν μπόρεσα να έρθω στο λαϊκό δικαστήριο, Καρδίτσα, Παναθηναϊκός και τώρα πήρα για να ψηφίσω για το Μίκη. Ναι. Καλώς νωρίς. Λοιπόν, για πες για το Μίκη. Για το Μίκη. Και το 75-25 το βρίσκω μεγάλο. Θα σου πω όμως γιατί είναι μεγάλο. Είναι πραγματικότητα, εμείς δεν κάνουμε... Όχι, δεν λέω ότι δεν είναι πραγματικότητα. Ναι. Βέβαια δεν είναι και σταθμισμένο δείγμα, αλλά θα σου πω. Τον Μίκη πολιτικά από το 1975 και μετά δεν τον θεωρούμε εμείς 100% δικό μας. Εσείς είστε. Ως συνθέτη. Οι κουκουέδες. Εσείς κουκουέδες. Συγγνώμη, την καλησπέρα μου κιόλας, Βασίλη, το μάμα το δικό σου. Θανάση. Θανάση. Εσύ αναφέρεσαι από την εποχή του 89 κιόλας, να υποθέσω. Εγώ θα σου πω το τότε που έλεγε Καραμαλής η Τάγκς. Γενικά πάντα ήταν μια αγάπη. Να βάλουμε μια συνέχεια, ήταν μια σχέση αγάπης και μίσους με το Μίκη. Είχε πάντα το κίνημα και το κόμμα. Εσύ κουκουές και δικηγόρος πώς είσαι, ρε φίλε. Πώς ταιριάζει. Έλα, εντάξει. Τέλος πάντων τώρα. Υπάρχουν και αυτοί. Άστο, μήνα, άστο να τον ολοκληρώσει τα βουλευτά. Μάθε ιστορία και βάλε. Υπάρχουν αρκετοί στην ιστορία. Δεν είναι, εντάξει. Και πάει ένα εργοστασιάρχη. Να κάνει αφημί καινούριο και βγάλει 200 άτομα. Και άσε να πω για τον Μίκη τώρα και άσε για τον Μίκη. Θα τα πούμε αυτά από κοντά και γιατί. Ναι. Θα τα πούμε αυτά. Ναι. Λοιπόν, ο Μίκης είναι ανυπέρβλητος, το έχω ξαναπεί σαν καλλιτέχνη, σαν συνθέτη. Καλά, φτάστα. Ναι. Εμένα με ξένησε όμως και πολύ καλή απάντηση πήρε από την κόρη του Ρίτσου και ο ίδιος ο Μίκης και όλοι όσοι άκουγαν. Τη γνώρισα την κόρη του Ρίτσου, είχε μια ταβέρνα. Ας τον άνθρωπο να ολοκληρώσουμε μετά. Ωραία ψάρια έχει. Αυτός ο χυλός να ακούει ρωμιοσύνη ο κάθε δεξιός, που δεν ήταν όλοι δεξί και ακροδεξιός, αυτό με ξένησε εμένα στην αισθητική τη δικιά μου. Ο Μίκης είναι μεγάλος συνθέτης, αλλά μεγάλη όφα πολιτικά. Και γι' αυτό δεν μπορώ να ψηφίσω. Για την οικονομία της συζήτησης. Ο Μίκης σαν καλλιτέχνης είναι καλλιτέχνης όλων των Ελλήνων. Όλων των Ελλήνων, αλλά έχει μελοποιήσει Ρίτσο και έχει υπάρξει κομμουνιστής και έχει όταν έτρωγε ξύλο μελοποιούσε από τους δεξιούς και τους ακροδεξιούς και το παρελθόν της Ελλάδας το ξέρουμε. Αλλά τέλος πάντων, για να μην διαχωρίσω παραπάνω, να πω συγκεκριμένο: εσύ έχεις ένα λάθος στην τοποθέτηση που έχεις. Δεν υπάρχει αριστερόστροφος φασισμός. Και ο ίδιος ο Μίκης πριν 5-6 μήνες έχει γράψει άρθρο. Είναι και στα 95, βέβαια 93, μπορεί να ξεχάσετε έχει γράψει. Ψάξτε το. Που απαντούσε στα Νέα ή στο Έθνος, νομίζω, για τον Κοντονή που δεν είχε πάει τότε στη σύνοδο την αντικομμουνιστική κλπ. Για τον Κόκκινο Στρατό και για τον φασισμό. Ο φασισμός είναι η ιδεολογία που στηρίζει τον καπιταλισμό απλά με μέσα βία. Αυτό είναι. Και είναι πάντα δεξιός. Δεν υπάρχει αριστερός φασισμός. Αυτό είναι το λάθος. Η δικτατορία του προλεταριάτου που λέμε εμείς. Δεν είναι αριστερόστροφος φασισμός. Είναι άλλο πράγμα. Η να σου θέσω και μία πάνω στην κουβέντα την οποία λες. Η δικτατορία, άκου, φασισμός ή φασίζουσα ήταν η Χούντα και η Απριλιανή και η
Αυγουστιανή του Παπαδόπουλου και αντίστοιχα του Μεταξά. Αυτό ήταν ούτε καν φασιστική ακριβώς. Ήταν στρατιωτική δικτατορία φασιστικού τύπου. Φασισμός είναι στην Ιταλία ο Μουσολίνι. Ναζισμός είναι στη Γερμανία ο Χίτλερ. Για να ξέρουμε και ιστορία. Δεν λοιπόν, υπάρχει αριστερό. Άλλο ο εκτρεμισμός, λοιπόν, άλλο η τρομοκρατία, άλλο η αναρχία. Άλλο η τρομοκρατία. Το ορίζεις με άξονα καθαρά. Συγγνώμη, το ορίζεις με άξονα καθαρά ιστορικές αναφορές. Σχετικά με τον φασισμό στην Ιταλία, σχετικά με τον ναζισμό στην Γερμανία. Πολιτική οικονομία. Φασισμός είναι, δεν έχω κοινοβούλιο και έχω άκρα το καπιταλισμό. Και βασιλεύει το τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι. Αυτό γρήγορα. Λοιπόν, λίγο γρήγορα, δεν σε διέκοψα. Να ακούσω να ολοκληρώσω την άποψή σου. Ούτε έχει να κάνει, κουβέντα κάνουμε. Απλά, εγώ προσωπικά. Με αυτό το οποίο ανέφερες και συμφωνώ με τον Μίκη είναι το εξής, ότι δεν γίνεται να έχει ο αριστερός πάντα δίκιο, ακόμα και όταν το εκφράζει ακραία και επηρεάζει την ελευθερία του άλλου. Εκεί είναι για μένα ο αριστερός, ο ύπουλος φασισμός που αναφέρεται ο Μίκης. Ξέρεις γιατί έχει δίκιο πάντα? Γιατί νόμος είναι το δίκιο του εργάτη. Για αυτό, σένα. Για σου λέω εγώ που είμαι δικηγόρος. Για σένα είναι το νόμος. Και ο αδύναμος, ο φτωχός και έχει το δίκιο. Και πάντα. Ο Λένιν, αν θυμάσαι έχοντας διαβάσει. Συγγνώμη. Συγγνώμη, και ο Λένιν, αν θυμάσαι έχοντας διαβάσει ιστορία, όταν είχε περάσει το πρώτο διάστημα μετά από την Οκτωβριανή Επανάσταση και διέκπιστωσαν ότι χρειάζονται κάποια χρήματα, είχε εκφράσει την άποψη και φαίνεται στα προβλήματά του, ας έρθουν οι δανειστές, όταν πήγε και τα λοιπά με το κουστούμι στην Ελβετία. Τέλος, είναι πολλά πράγματα που παραστάζονται. Κουκουές και δικηγόρος έχω ενστάσεις. Παοξής και Χρυσαυγίτης έχω ενστάσεις, τις συζητήσαμε και στο μαγαζί σήμερα. Δεν τη ώρα, καλημέρα. Κουκουές και δικηγόρος δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ εγώ. Καλημέρα, ναι. Σεβαστό. Έλα, φίλε, ναι. Έλα, ρα. Έλα, φίλε. Δεν τον εμπιστεύομαι γιατί. Σαν τον άνθρωπο να μας πει. Σαν εργάτης, λέω, καλά, τώρα αυτός εδώ θα με σώσει εμένα ο Κουκουές, ας πούμε, και τα λοιπά. Εντάξει, θα με σώσει, σαν εργάτης. Άμα όμως τον έχω αντίπαλο, πάει με το αφεντικό. Πώς θα γίνει να πούμε. Αυτές στην εποχή μας είναι ουτοπικές προσεγγίσεις. Δεν ξέρω τι ουτοπικό. Καλημέρα. Ναι. Καλά, μπορεί να επιλέξει να έχει τον εργάτη, να μην πάει με τον εργοδότη. Αυτό είναι στο δικό του χέρι. Τώρα, επειδή σ' αρέσει να ιτρικάρεις, μένα αυτό που με προβλημάτισε με το συλλαλητήριο είναι οι Τούρκοι κάθε μέρα παραβιάζουν το Αιγαίο. Γιατί σύνορα δεν έχουμε μόνο στο Βορρά. Από ό,τι ξέρω, έχουμε και προς Ανατολάς σύνορα. Κάθε μέρα παραβιάζουν το Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ έχει πει ότι δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο. Τα Ίμια θεωρούνται ουδέτερη βάση, μην πω και Τούρκοι γιατί έχει καταντήσει. Η Φαλοκρηπίδα, ένας κακός χαμός με την ΑΟΣ. Συλλαλητήριο, γιατί δεν γίνεται για την επεκτατικότητα των Τούρκων? Μήπως οι Τούρκοι είναι πιο δύσκολος αντίπαλος? Για τους Σκοπιανούς, για το όνομα, είναι, το είχα ξαναπεί στην εκπομπή σου, είχα βγει, είναι σαν να βιάζουν μια γυναίκα 20 άτομα και η γυναίκα λένε, α, μην με φωνάζετε Κατερίνα, Μαρία με λένε. Ναι. Έχουμε μπλέξει με το όνομα και έχουμε χάσει την ουσία. Ναι, η ουσία. Πάμε στην ουσία λοιπόν. Ναι, είμαστε σε ένα μηχανισμό που λέγεται ΝΑΤΟ. Θέλουν να βάλουν τα Σκόπια το καλοκαίρι στο ΝΑΤΟ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που λέει. Εμείς είμαστε σύμμαχοι. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Αμερικάνο είναι φίλος. Ακριβώς. Και με τους Τούρκους είμαστε και σύμμαχοι με τους Τούρκους. Και στη μέση ποιος είναι? Ο ελληνικός λαός που τον έχουν χαζέψει με τα συλλαλητήρια και τον βάζουν να έχει σημαίες και ένα πανό που έγραφε. Ένα πανό ήταν, δεν υπάρχει, θεϊκό εισαγωγικά κτλ. Η Ελλάδα δεν πωλείται γιατί την έχει αγοράσει ο Χριστός και από κάτω το παπαδαριό. Δεν υπάρχουν. Αυτή η καλτήλα που ήταν εχθές δεν υπάρχει. Και δίπλα ο Άδωνης, δίπλα ο κύριος Σαμαράς, δίπλα η ΑΝΕΛ, οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ, και η υποκρισία του ΣΥΡΙΖΑ να λέει για φασίστες, συλλαλητήρια και τέτοια. Το 2011, κύριε Τσίπρα, κύριε Κατρούγκαλε, στις πλατείες των αγανακτισμένων, στην πάνω πλευρά ήταν ο Κασιδιάρης και στην κάτω πλευρά ήταν εσείς. Εσείς εκθράψατε τον φασισμό και τους Χρυσαυγίτες. Μα συγγνώμη, και οι δύο αυτοί ακριβώς έχουν δείξει ότι εκφράζουν κάτι ακραίο και κάτι που προσβάλλει την αισθητική όλων των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν απλά να επιβιώσουν. Ακριβώς. Γιατί. Και εγώ ξεκινήσω λίγο στο βασικό μου ερώτημα. Γιατί δεν κάνουμε συλλαλητήρια για αυτά? Γιατί τον Ιούνιο που πέρασαν νατοϊκά στρατεύματα Αλβανών, πέρασαν από τη Βόρεια Ελλάδα και πήγε το Κουκουέ στην Κοζάνη στα Διόδια και τα σταμάτησε? Γιατί δεν είναι ελληνικό έδαφος και δεν θα πάτε να σφαγιάζετε λαούς και να κάνετε ασκήσεις νατοϊκές. Συγγνώμη, το ότι λες του σταμάτησε για να κρυβολογούμε στα λεγόμενά μας. Τα λοιπά δεν του σταμάτησε και του ξαναγύρισε. Πίσω θα φτάσανε εκεί από κάπου αλλού. Το πρόβλημα. Όχι, του σταμάτησε. Τώρα τι κάνανε πότε. Πήγαν τα σύνορα λοιπόν, της Βόρειας, δεν ξέρω. Αλλού θέλω να καταλήξω. Το λιμάνι ήρθε στην Αλεξανδρούπολη και μόνο το Κουκουέ πήγε και λοιπόν, ψώσανε. Αυτό ακριβώς που λες. Λες μόνο το Κουκουέ. Λοιπόν, η αίσθησή μου είναι η εξής.
ότι θα ήθελα κι εγώ όσο τίποτα να κατέβουν 500.000, 1 εκατομμύριο κόσμος και στα μνημόνια και σε όλα αυτά τα οποία ψηφίστηκαν και ακολουθήθηκαν ερήμην εμού και εσού και των υπολείπων, αλλά δυστυχώς υπάρχει μια απίστευτη τάση καπελώματος η οποία ενοχλεί πάρα πολύ κόσμο. Όσο και αν ακούγεται παράλογο στην ουσία του θέματος, όταν κατεβαίνει κάποιος για ένα όνομα της Μακεδονίας, όπως είπες, της βιάζουσας κοπέλας που δεν τη λένε Κατερίνα αλλά τη λένε Μαρία, κατεβαίνει χωρίς να έχει ανάγκη την κονγκάρδα των όποιων πεπιθήσεων. Αυτό αν το καταλάβαινε η αριστερά σε ό,τι αφορά το θέμα του ορθολογικού διαλογισμού της, που εκεί έχει απίστευτο κενό με την υπόλοιπο κόσμο, με την νεολαία και με τις απαιτήσεις της σημερινής της εποχής, εκεί θα είχε κερδίσει κάποια στοιχεία. Εκεί έχει χάσει η αριστερά, η οποία θεωρεί, όπως είπε και ο προηγούμενος, ότι υπάρχει μόνο ένα δίκιο. Στην εποχή μας δεν υπάρχει τίποτα άσπρο μαύρο. Τα περισσότερα για να επιβιώσει είναι γκρι. Ο κοστής δουλεύει συνέχεια κτλ. Και όλοι μας προσπαθούμε να επιβιώσουμε, γιατί δεν θα κοιτάξουμε από πού θα πληρωθούμε για να δουλέψουμε. Έχει να κάνει με τη διαδικασία της επιβίωσης. Αν αυτό καταφέρει αριστερά να σπάσει αυτό το απόστημα, μπορεί και να κερδίσει κάτι. Ωραία, και κλείνω γιατί πρέπει να κλείσω, γιατί δεν υπάρχουν κι άλλοι. Ναι. Γιατί ακούστηκε και ότι ήταν, για το καπέλωμα που είπες, και ότι ήταν αντισυστημικό, δεν καπελώθηκε. Ο Αλαφούζος, από ό,τι ξέρω, ο μεγάλος εφοπλιστής που είχε και τον Παναθηναϊκό, έχει το Sky. Ναι. Το Sky, όταν υπάρχει απεργία, βγάζει χολή και προπαγάνδα εναντίον της. Εδώ και μια εβδομάδα και χτες, σε ζωντανή σύνδεση με τη Βεργίνα, το τάχα συλλαλητήριο το ακομμάτιστο, ο κύριος Αλαφούζος και το Sky και ο Λυριτζής, οικονόμου, όπως λέγονται αυτοί εκεί πέρα, όχι απλά το διαφήμιζαν. Ήταν προτεργάτες να δείξουν τα πλάνα, ο πρωτοσάλτε. Τι αντισυστημικό, ρε παιδιά. Ποιο σύστημα από το Sky δεν υπάρχει. Ποιο σύστημα ο πρωτοσάλτες. Φύγε, επόμενη γραμμή. Τι αντιτουριστικός, τι αντιερωτικός άντρας αυτός ο πρωτοσάλτης. Στέκονται στο γεγονός ότι τη Θεσσαλονίκη δεν το έδειξαν, δεν το κάλυψαν τηλεοπτικά, ενώ τη Αθήνα το κάλυψαν. Πρωτοσάλτε. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια πράγματα στην Αθήνα έχουν χάσει. Ρε, ο Πέλκας έβαλε γκολ, ρε. Φύγε σαν το σύμφωνα, ρε. Ξέφυγε από τον επόπτη πάλι, ρε. Και τι. Και μιλάτε για το Μίκη, να πούμε. Συγγνώμη, τι πουλάει παραπάνω. Ο Μίκης, ρε, πουλάει περισσότερο από τον Μπέλκα, ρε. Και τι σου κάνει τίποτα. Καλημέρα, ρε. Ναι. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Καλημέρα, μαζί μου μιλάτε. Έλα, φίλε. Α, δώσε λίγο. Λέγε, φίλε. Ναι, εγώ μιλάω, καλημέρα. Πάμε, ρε, φίλε, μας κάνεις κόντρα τώρα. Πάμε, λέγε. Σε κάνω κόντρα έτσι για να ξυπνήσουμε. Λοιπόν, τι να ξυπνήσουμε, ρε, κοιμηθήκαμε μαζί σου. Πάμε. Δεν κοιμηθήκαμε. Τώρα ένα πράγμα θα σου πω και θα ξυπνήσεις. 20 χρόνια ταξιτζής, βράδυ, ναι. Έχω πάρει κόσμο και κόσμο. Ναι. Ένα πράγμα θα σε πω ενός παππού 100 χρονών. Τι είπε? Την ησυχία να φοβάστε. Καληνύχτα. Ωραίος ο ταξιτζής. Τι είπε? Την ησυχία να φοβάσαι. Φυσικά η ησυχία πάντα είναι. Φοβερός ο ταξιτζής. Και εγώ λέω θα με πει υποκριτικά πράγματα. Πριν την ησυχία έρχεται η καταιγίδα. Καταιγής. Ναι. Μπράβο. Καλό δρόμο να έχει ο ταξιτζής. Να είναι καλά άνθρωπο. Καλό δρόμο και καλό μεροκάματο. Μάχη για επιβίωση τέτοια ώρα. Εκεί στη νεκρή πόλη να πούμε οι άνθρωποι. Έτσι, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, ναι. Καλημέρα, Κωστά. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Είμαι ο Κοριατζίδες εναντίον ταξιτζίδων. Είμαι υπέρ των ταξιτζίδων. Οι άλλοι κρατικοί γίνανε. Κρατικοί και λεφτά και ιστορίες. Υπέρ των ταξιτζίδων. Όχι με τους κρατικούς. Λέγε, φίλε, ναι. Την καλημέρα μου, παρήκαλε Βασίλη, στο όνομα, στο δικό σου. Δημήτρης. Γεια σου, καλά, Δημήτρη. Πάμε. Για την ιδιοποίηση που έχει κάνει η αριστερά στο Θεοδωράκι, να θυμηθούμε ότι ο αξιωματιστή του έγραψε για το λαβανικό έμπο και για το κουκουέ. Που συνέχεια λένε ότι είναι του Κουκουέ και του Κουκουέ. Είναι για το αλβανικό έπος. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, αυτή η μαχητική αριστερά που άπτεται το καλό του ανθρώπου, ας θυμηθούμε μία περίπτωση, όχι 10, όχι 15, όχι 4, ούτε 2. Μία μοναδική περίπτωση που βγήκε στην εξουσία ο σοσιαλισμός, ο υπαρκτός κομμουνισμός και βγήκε με εκλογές και όχι με πόλεμο και σφαγές. Ναι. Σε ποια χώρα έγινε αυτό. Ναι. Ακόμη και ο Χίτλερ, που είναι ό,τι χειρότερο έχει περάσει στην Ευρώπη, με εκλογές κέρδισε. Το ίδιο και ο Μουσολίνη. Ναι. Τι να σου πω, με λαοπλάνα σχέδια. Με κόρδας, με εκλογές. Αλλά και με εκλογές. Ναι. Για να την επιταχύνουμε λίγο την προσέγγιση σου. Θέλω... το καλό. Συγγνώμη, Δημήτρη. Δεν θέλω να σε διακόψω. Ουσιαστικά πρέπει να συνηγώσει με την προσέγγιση σου. Δεν υπάρχει, πιστεύω, χώρα η οποία έχει περάσει ο κομμουνισμός και να έχει δεχθεί την επαναπρόθεσή του στη λειτουργία του. Ναι. Με τίποτα. Με τίποτα. Με χώρια που προσπάθησαν να επιβάλλουν τον κομμουνισμό, ειδικά η μαμά Ρωσία. Και σε χώρες οι οποίες ήθελαν να ξεφύγουν από τον κομμουνισμό. Άρα, ξεχνάμε την άνοιξη της Τσεχίας και όλα αυτά. Πας, ναι. Να τα λέμε όλα αυτά. Έτσι είναι. Πού είναι λοιπόν η δημοκρατία και όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί που άπτονται της δημοκρατίας. Ναι, για να είμαστε ακριβοδίκοι και εδώ στη χώρα μας βιώνουμε.
Και εδώ στη χώρα μας βιώνουμε μια μορφή εντός εισαγωγικών άνερχης δημοκρατίας. Είναι πολύ μπερδεμένο. Αυτό δεν είναι το ένα το άλλο. Ναι. Έτσι, αυτές οι επιθέσεις που γίνονται με αυτά τα επιχειρήματα, ότι ξέρεις, αχ, γίνεται αυτό, γίνεται αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να μένουμε επί του θέματος. Αυτό είναι πραγματικά ένας σοφισμός που έχει χρησιμοποιήσει η αριστερά πάρα πολύ. Και οι άλλοι τι κάνανε. Εγώ σου λέω ότι οι άλλοι κάνανε καλύτερα. Πώς μπορεί να μου αποδείξει ο άλλος ότι είναι χειρότερα ή όχι. Αυτή η καραμέλα, το ότι οι άλλοι κάνουν το ένα, οι άλλοι κάνουν το άλλο, εμείς προσπαθούμε, δεν θέλω να προσπαθείς. Θέλω να πετύχεις. Και δυστυχώς έχει αποδειχτεί ότι η αριστερά έχει αποτύχει παγκοσμίως. Μα το ίδιο δεν λέγαμε και στις διαπραγματεύσεις των μνημονίων. Εκάθισε 17 ώρες ο Πρωθυπουργός. Και πρέπει να πάρει υπερορίες για 17 ώρες, η δουλειά του είναι. Τι θέλει να του κόψουμε δηλαδή. Μπορεί και να κάνει αυτό που θα το κάνει σε 3 ώρες και να έχει αποτέλεσμα. Τι να το κάνω που κάτσε 17 ώρες. Και για να μιλήσουμε για το συλλαλητήριο που λένε ότι δεν κατεβήκαμε για το. Τι λέγανε για το μνημόνιο και όλα αυτά. Έκανε δημοψήφισμα για το μνημόνιο. Ο ηγέτης της αριστεράς στην Ελλάδα. Έτσι είναι. Έκανε δημοψήφισμα, όχι συλλαλητήριο, και κατεβήκαν και στο συλλαλητήριο και πηγαίνει και χτυπούσαν για κατσαρόλες και αποφάσισαν ότι δεν θέλει μνημόνιο και είδαμε τα αποτελέσματα. Σίγουρος. Ναι. Φύγε είναι επόμενος. Κατσαρόλες. Πού έγινε αυτό. 12-13. Ναι. Εκείνες είχαμε κατσαρόλες και μετά είχαμε και το δημοψήφισμα. Χίτρες. Ναι. Καλημέρα, ναι. Δεν ήταν και της Αργεντινής. Έλα. Ναι, σωστό. Ναι. Καλημέρα. Ναι. Έλα. Καλημέρα. Τι γίνεται. Καλώς χαλήφιδες. Καλώς τους βεζίριδες, λέγε. Μ' ακούτε? Πολύ καθαρά. Ακούγεσαι? Εγώ δεν σας ακούω όμως, ρε παιδιά. Γιατί δεν μας ακούς? Τώρα σας ακούω. Πάμε λοιπόν, τώρα. Μιλάμε για το συλλαλητήριο, γιατί κατέβηκε ο κόσμος, γιατί δεν κατέβηκε και... Ποιος δεν κατέβηκε? Για τον Μπέλκα ήθελε να μιλήσω, ο Κώστης. Λοιπόν, για ποιο λόγο... εγώ δεν σας ακούω, μ' ακούτε εσείς? Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν μας ακούει, τέλος πάντων. Πάμε επόμενη γραμμή. Εμείς τον ακούμε, αυτός δεν μας ακούει. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Συμβαίνει και αυτό. Συγγνώμη. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα θα υπάρχει εκεί στο κινητό. Καλημέρα. Καλά, καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα. Τι γίνεται, καλά? Καλά, εσύ. Χρήστος Παναθηναϊκός από Μέγαρα. Σώθηκες. Να σε καλά, ρε πολύ. Με τον πόντο σώθηκες εχθές. Δεν παρακολουθώ Βίζα, οπότε μη μου λες. Δεν μιλάω λοιπόν, για τον Βίζα, για τον Παναθηναϊκό, λέει. Α, ναι, ούτε μπαλά, άστο. Ναι. Ξέχαστο. Εντάξει. Λοιπόν, για τον Χατζινάκο θέλω να πω. Ναι. Είμαι φοιτητής, ναι. Του εμπιστεύτηκα 2 ευρώ στη διάδα που έδωσε. Μιλάς για τους αγώνες του μπάσκετ. Over και Νίκη Τσεσκά. Ναι, 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 ναι. Over Παναθηναϊκό και Νίκη Τσεσκά. Συνεχίζουμε, θα παίζω όλες τις διάδες με τα κέρδη και αυτό το 2 ευρώ μέχρι να το κάνω εκατομμύριο. Είναι πολύ καλός, αλλά είναι λίγο γλάστρα στη μαρμίτα, αυτό μου με νευριάζει. Γλάστρα. Παλιγάρε, συγγνώμη τώρα, και εγώ σας συναγανός με το Βασίλη, το συνονόματο κιόλας. Δεν σου δίνει και το δικαίωμα η ομάδα, συγκεκριμένη κατηγορία την οποία είναι, να έχεις ένα πιο ένθερμο ρόλο στη μαρμίτα, οπότε ας το δικαιολογήσουμε. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, και το ευχαριστώ για τα στοιχήματά του και τα λοιπά. Από τα 100 άτομα που θα βγουν στη μαρμίτα, είναι ένας Αργιανός. Πού να ξέρω, εσύ κρατάς στατιστικά. Εγώ κρατάω στατιστικά. Λοιπόν, στα διάφορα. Η μαρμίτα σου έχει γράψει και 16 ξερή Αργιανούς. Ναι. Αλλά για να βρίσκει. Άκουρα, σήμερα ψήφισα ότι ο Ιβάν δεν είναι χαλίφης στη θέση του χαλίφη. Και Μαρινάκης αθώος. Αθώος. Ναι, επίσης. Δηλαδή φταίνει οι προπονητές. Συγγνώμη πάλι καλά. Ναι, ναι. Φταίει όγκο, ναι, μάλιστα. Οκ, σεβαστό. Ωραία. Επίσης για το γιατρό. Ποιο γιατρό? Επειδή ότι το γιατρό που έρχεται, που ξαναδιώ, τρέχει, ναι, στα γήπεδα. Ναι, 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 ναι. Ό,τι και να του πούνε, λέει για βελονισμό. Μήπως υπάρχει βελονισμός για διαφορικές εξώσεις που δίνω αύριο? Μήπως μπέλεψε, συγγνώμη, κάτσε. Μήπως εννοεί τον Μπανιόρα? Ποιο Μπανιόρα? Ο Μπανιόρα είναι, μα έβρισε τις προάλλες. Α, δεν ξέρω, πού να ξέρω. Ποιο Μπανιόρα? Το γιατρό με το βελονισμό. Αυτό δεν είναι. Και τέλος. Μπανιώτης, ναι, τέλος. Πού να ξέρω. Τέλος, για το. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ περνάει ένα ντεφορμάρισμα. Το οποίο είναι και καλό και κακό. Κακό γιατί χάνει κάποια σημαντικά παιχνίδια. Ο Γιανακόπουλος αποβλήθηκε από την Ευρωλίγκα. Ναι, αυτό ήθελα να το ρωτήσω. Αποβλήθηκε και. Εγώ περιμένω από σένα ενημέρωση, γιατί δεν έχω άποψη για το συγκεκριμένο, γι' αυτό σε ρωτώ. Το χάσαμε, αυτή την είδηση τη χάσαμε, ναι.
αν βγει κάποιος φίλος να μας πει εάν υπάρχει ποινή και για τα εντός και αν δεν είναι μόνο για τα εκτός. Τι να σου πω, δεν γνωρίζω. Αυτά. Λοιπόν, Ραπτόπουλε και κάτι από τα παλιά. Ναι. Ραπτόπουλε, ακούς τη φωνή μας πως έγινε αυτό σε λαλητήριο. Άντε, γεια. Γεια, χαρά. Ρε κοπρίτη, εσύ ήσουν ρε παλιόσκυλο να πούμε. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Χαίρετε. Έλα, καλημέρα. Ξέρω ότι δεν είστε μπασκετικοί, αλλά μιας και συζητήσαμε λίγο για Παναθηναϊκό, σας έστειλα και ένα μήνυμα νωρίτερα για τον Γιαννακόπουλο. Ναι, εσύ το έστειλε. Ναι. Ναι, εγώ το έστειλα. Κωνσταντίνος Πάτρα Παναθηναϊκός. Το μεγάλο θέμα δεν είναι ότι ο Γιαννακόπουλος αποβλήθηκε, πότε αποβλήθηκε και για τα εντός. Απαγορεύεται για ένα χρόνο να πάει σε οποιοδήποτε αγώνα της EuroLeague. Ναι. Είναι ο λόγος που τιμωρήθηκε ποιος είναι? Έχει κόντρα με τους Τούρκους στα Instagram και με την Τούρκους. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Τους Τούρκους. Κοίταξε. Τώρα έκυψε άλλο θέμα όμως, πολύ πιο σοβαρό. Συγγνώμη, η διοργανώτρια αρχή και τα λοιπά τον τιμώρησε σαν θεσμικό όργανο πρόεδρου του Παναθηναϊκού για εκφράσεις που σήκωσε στο Instagram λογικά. Ναι, ναι, γιατί κατηγόρησε τη EuroLeague για αθέμητο ανταγωνισμό και ότι ευνοεί λόγω του χορηγού της Turkish Airlines στην Φενέρμπαχτσέ και τις τουρκικές ομάδες. Μ' αρέσουν τέτοιοι παράγοντες. Mm. Ναι, κύριε Ραπτόπουλε, μισό λεπτό. Μ' αρέσουν οι τρελοί και οι ιδιότροποι, οι ιδιόρυθμοι και οι μπελαλίδες. Μ' αρέσουν. Η Γυρολίκα πάντως την μπορεί. Μ' αρέσει ο Γιαννακόπουλος που είναι μπελαλής. Μ' αρέσει. Σήμερα όμως ξεπέρασε τα όρια. Δεν με πειράζει που ξεπέρασε τα όρια. Μ' αρέσει που είναι μπελαλής. Μα δεν το ξέρετε. Ανακοίνωσε δημοψήφισμα. Ποιο? Αν θα μείνει ο Παναθηναϊκός στην EuroLeague και λέει ότι άμα ψηφίσετε να μείνουμε, εγώ αποχωρώ. Κάτσε, θα διενεργηθεί το δημοψήφισμα μέσω Facebook, μέσω ποιου φορέα, πώς θα γίνει αυτό. Και πού θα ξέρει αν είναι Παναθηναϊκή αυτή που θα ψηφίσει. Μπράβο. Ναι, ναι. Αν θα θέλει να έχει βάση αυτό το οποίο λέει, θα πρέπει λογικά να ψηφίσουν μόνο αυτοί οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι να πω στον ΑΣ. Αυτό συζήταγα εγώ με την παρέα μου νωρίτερα, πώς θα γίνει αυτό. Αυτό είναι δημοκρατία. Ωραίος. Μ' αρέσει ο μπελαλής αυτός. Μ' αρέσει. Βέβαια έχει κλειστό συμβόλαιο Παναθηναϊκό στην Παλικάρε. Παρακαλώ. Έχει κλειστό συμβόλαιο Παναθηναϊκός, σωστά. Ναι, φαντάζομαι πως. Δεν θα έχει κάποιες ρήτρες αυτό για να ποινείς και τα λοιπά, αν το σπάσει. Δεν θα έχει κάποιο χάσιμο χρημάτων. Λογικά θα έχει. Θα πληρώσει δύο ορολογικά φάρμακα παραπάνω. Ο μπαμπά. Το θέμα είναι πώς θα μείνει ο Παναθηναϊκός στην EuroLeague αν φύγει ο Γιαννακόπουλος. Δηλαδή αν εμείς ψηφίσουμε ναι. Και φύγει ο Γιαννακόπουλος. Εσύ πιστεύεις τον μπασκετικό μέγεθος του Παναθηναϊκού? Γι' αυτό σας έβαλε. Γιατί άμα φύγει ο Γιαννακόπουλος, την ήπιατε να πούμε. Οπότε... Συγγνώμη, όχι, ναι. κάτσε. Το μπασκετικό μέγεθος του Παναθηναϊκού πιστεύεις δεν είναι σε θέση με το γήπεδο, με το άρκα και με τα έσοδα τα οποία έχει να βρεθεί αξιόλογος επενδυτής? Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση το μπασκετικό μέγεθος από το πούμε το ποδοσφαιρικό. Το άρκα όμως δεν ανοίξει το Παναθηναϊκό ακόμα. Παρότι ακούγεται ότι μπορεί να το έδινε το κράτος για 99 χρόνια, ακόμα δεν ανοίξει το Παναθηναϊκό. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός, ο μπασκετικός, χρωστάει. Δεν νομίζω να χρωστάει. Ακριβώς. Οπότε γιατί να μην θέλει να μην πάει κάποιος από εκεί πέρα να την πάρει άνετα την ομάδα. Μακάρι να φύγει ο Γιαννακόπουλος, γιατί κατά και αν θυμάσαι παλιότερα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, ο Ολυμπιακός, ο Κόκαλης, πότε μπήκε στο μπάσκετ του Ολυμπιακού και μετά πήρε την ΠΑΕ. Ναι, σωστό είναι αυτό, σωστό. Και όταν έφυγε ο Κόκαλης, βέβαια προετοίμασε τη διάδοχη κατάσταση με τους Αγγελόπουλους κάποια έτσι. Χρόνια. Τα λέμε, έξυπνος άνθρωπος. Γεια σας. Να είσαι καλά, καλημέρα. Πολύ πιο έξυπνος από τον Μαρινάκη πιο, και πιο επικοινωνιακός. Ο Κόκαλης. Καθένας έχει τα άλλα χαρίσματα. Και φανατικός τηλεθεατής του ΑΡΤ. Μπράβο του. Γελάει με το θέμα του, πέφτει ξερός κάτω. Η ώρα του παιδιού λέει ήρθε τώρα. Καλημέρα, ναι. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς τον. Ρε φίλε, φτάνει με τα συλλαλητήρια και με τα πολιτικά. Α, κοίταξε να δεις, εμείς αναλύσαμε όλα τα θέματα. Ό,τι θέλει ο λαός να μιλήσει. Τι να κάνουμε τώρα, όχι, να τους μαλώσουμε. Φτάνει, τώρα Μίκη και Μίκη Μάους και... Φτάνει, κουράσαμε. Ναι. Πες τίποτα. Εσύ πες. Τι να πω, είδες η μεγάλη αεκάρα. Η μεγάλη αεκάρα την είδα. Έκοψε το πρωτάθλημα τον Ολυμπιακό και το έδωσε στον ΠΑΟΚ. Την ευχαριστούν πολύ οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ, τη μεγάλη αεκάρα. Τους κλείσαμε το σπίτι. Ανοίξατε το σπίτι του ΠΑΟΚ, το εξωγικό. Εσύ φέτος έκανες δύο ανατροπές με τον Ολυμπιακό Λουκουμάκι. Ναι. Για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Θα χαρείς πολύ, ε. Με αυτή την ομάδα, με αυτό το. Να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Περάστε στα Γιάννα, περάστε Ατρόμητος.
Θα το πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Εσύ χάρηκες που κάνεις, καλά έκανες, αλλά θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Την Τετάρτη τους διαλύω, να ξέρεις. Την Τετάρτη θα αποκλειστείς, να ξέρεις. Έγινε, θα το δούμε. Ναι. Τι ώρα είναι το μάτς? Δεν πρέπει να είναι βραδινό. 7. Τι ώρα παίζει το ΑΕΚ Ολυμπιακός? 7.30 είναι. Νομίζω 7.30 είναι. Γιατί πρέπει να είναι βραδινό το Ιλαμία. Φίλε, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά η πρόβλεψή μου είναι ότι θα βγεις 1-1. Άντε να δούμε. Και θα χάσεις και κύπελο και το πρωτάθλημα θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Μην έρθω και κάνω κανένα διπλό στην Τούμπα. Άμα έχεις τάντερα να το κάνεις και να τους πάρεις πρωτάθλημα μέσα στην Τούμπα, θα υποκληθώ, θα πάρω 80 κάποιες με τα δάχτυλα. Να το θυμάσαι αυτό. 30 έλξεις με το μονόζυγο, τι θες να σε κάνω. Μη δίνεις υποσχέσεις. Μ' αρέσει. Μην την πατήσει σαν το Γιακουμάκι και εσύ με τον Αλέφαντο. Ναι, ο Αλέφαντο. Το έχει ρε Γιάννη, το έχει δικό με τον Αλέφαντο. Δεν το έχει. Δεν το έχει. Τέλος πάντων. Πάμε επόμενη γραμμή. Πάμε επόμενη γραμμή. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, φίλε. Έλα, καλημέρα. Καλώς. Καλημέρα. Λοιπόν, μη σα παραξενεύει για το Μίκη. Ακούγε λίγο φώναξε. Ναι, λίγο πάντα γκάζει να πούμε. Εντάξει, κοιμούνται μέσα τώρα για αυτό. Συγγνώμη. Περίμενε λίγο, περίμενε. Λοιπόν, μη σε παραξενεύει για το Μίκη για τις δηλώσεις που έκανε. Εδώ δεν βγήκε στη Βουλή πριν από χρόνια οι, πώς τη λένε, αυτοί που είχαν στο ΚΚΚ. Πώς τη λέγανε, μωρέ. Την ασχημογυναίκα. Μπράβο, ναι. Μπράβο. Και είπε πρέπει να παραδεχτούμε ότι στο παρελθόν κάναμε και λάθη. Ναι. Έχουν γίνει λάθη από την αριστερά. Ναι, η Παπαρίγα, μπράβο. Σε αυτά τα θέματα τα εθνικά έχουν κάνει και λάθη. Στην αριστερή πτέρυγα του κοινοβουλίου. Το τώρα... ίδιο είναι ο καθένας που βαλάει το σταυρό του, ρε. Σταυρό. Ναι, τον πολιτικό του σταυρό. Αυτοί έτσι το βλέπουν. Γιατί αυτός καλά καλός ήταν. Και στη μουσική που έκανε, ό,τι άλλο υπήρχε εκτός από το αριστερό τραγούδι και την πολιτικοποιημένη μουσική, να πούμε, το καταδίκαζε. Το πέταγε στον κάλαθο άχρηστον. Δεν τον ενδιαφέρε. Αυτό γι' αυτόν ήταν η υψηλή ραπτική, να πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Οι άλλοι δεν υπήρχαν. Ναι. Και αυτός δεν ήταν κανένας δημοκράτης, δηλαδή, στο θέμα του. Κατάλαβες. Σε κανένα αντικείμενο στη δουλειά σου, αν είσαι δημοκράτης, δεν πας καλά. Ρε παιδιά, το δίκαιο το έχει ο δυνατός τώρα. Και η ιστορία γράφεται από τον νικητή, πάντα έτσι είναι. Τώρα... Άρα δίκαιο έχει ο Μαρινάκης, δίκαιο έχει ο Σαββίδης τώρα. Δίκαιο έχει ο Χίτλερ. Εντάξει, περίμενε τώρα, ρε Κώστα. Τα πήγε ο... Εντάξει. Τα πήγε ο Σαββίδης στα κουρασάν τώρα, ποιος να έχει δίκιο δηλαδή. Δίκιο ο Παπανδρέου, αυτό μου λες τώρα. Εντάξει, τι, εσύ αυτό δεν λες. Δηλαδή εσύ διαφωνείς. Ποιος διαφωνεί, εγώ το λέω, αλλά εσείς είστε με τα κόμματα και τα αυτά. Εντάξει, με τα κόμματα είμαστε τώρα. Ποια είναι, ολέα, τώρα εγώ που είμαι στα 39 ρεκόρ, απομυθοποιήθηκαν όλα για τη δικιά μου τη γενιά. Ναι. Αν πει δηλαδή ένας ότι. Πιστεύω ότι απομυθοποιήθηκαν πολύ πριν γίνει 39. Κοίταξε, εγώ προσωπικά. Είμαι από δεξιές οικογένειες. Πρώτη φορά που πήγα να ψηφίσω με δώσαν ένα της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ήμουνα λίγο το ότι είχε με τα λάθη εγώ αυτά. Αναρχικός δεν ήμουνα. Και το πέταξα στα σκουπίδια να πούμε και έριξα ένα άκυρο. Ας πούμε ότι δεν είχα άποψη, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι, σεβαστό. Δηλαδή, εντάξει, μετά εγώ βάζω τον εαυτό μου, εν πάση περιπτώσει, σε μια λαϊκή δεξιά, ας πούμε, που δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Ναι. Εντάξει, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι. Συγγνώμη, στην Ελλάδα δεν είναι ντροπή να είσαι δεξιός, ρε παιδιά. Σε καμιά χώρα δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Βρε παιδιά, γιατί να είναι ντροπή. Ο καθένας κοιτάει τη δουλειά του, τη ζωή του, τη θέση του, την κοινωνική και παίρνει μια απόφαση να πάει να ψηφίσει. Ακριβώς. Δηλαδή, ένας που είναι οικοδόμος και που βρίσκομαι εγώ στο καφενείο με έναν άνθρωπο, δεν τον πω. Είσαι, ξέρω εγώ, ο χαζός που ψηφίζει ΚΚΚ, που υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό. Και όμως δυστυχώς εμπειρικά έχουμε συναντήσει όλοι μας ανθρώπους οι οποίοι τουλάχιστον τα προηγούμενα χρόνια ειδικότερα λειτουργούσαν με αυτή την οτροπία γενικεύοντας τους πάντες και τα πάντα. Κοίταξε να δεις, πάντως παρόλα αυτά που λέμε, η μία προσωπικότητα σαν το Θοδωράκη και στο εξωτερικό δηλαδή, δηλαδή μετράει και στο εξωτερικό, όταν βγαίνει και δίνει μία πνοή ας πούμε ομοεθνίας ας πούμε έτσι, δηλαδή όλοι μαζί ας πούμε,